Κυρία Ξοβελώνη, θυμηθήκαμε όλοι την έντονη αντιπαράθεση που είχατε με τον κύριο Καμένο. Όταν είχε γίνει γνωστή η ανάρτηση εκείνο το tweet με το Auschwitz. Δημήτρη Καμένου. Έτσι, του Δημήτρου Καμένου. Είναι έτσι ή δεν είναι? Και είχε πάρει έκταση, είχε γραφτεί, είχε γίνει επεισόδιο στη Βουλή. Ναι, αυτό ξεκίνησε με μία ανάρτηση την οποία είχε κάνει και εγώ ήθελα να εκδώσει ένα δελτίο τύπου κατά εντολή πάντοτε του Προέδρου, του κ. Πάνου Καμένου, και υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά του Δημήτρη Καμένου με ένα πολύ ατυχές περιστατικό, το οποίο βεβαίως έληξε με την έννοια ότι ο ίδιος μου ζήτησε συγγνώμη και επομένως δεν δόθηκε καμία συνέχεια σε αυτό. Όμως ήταν ένα γεγονός, δηλαδή ήταν γνωστό το γεγονός αυτό. Ναι, αυτό ήταν ένα γεγονός και ήταν ένα ατυχές περιστατικό που ήταν και ακατανόητη η αντίδρασή του, η εναντίον μου αντίδρασή του, γιατί εν πάση περιπτώσει ήξερε πολύ καλά ότι εγώ πάντοτε ενεργούσα με υποδείξεις και οδηγίες οι οποίες μου έδινε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Στο επιτελείο του πρόεδρου σας, κυρία Χρυσοβελώνη, υπήρχε γνώση αυτών των σχολείων? Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, είναι βέβαια ότι δεν υπήρχε γνώση, διότι αν υπήρχε γνώση, αυτό το θέμα θα είχε διαλευκανθεί πριν τον προτείνει ο ίδιος για την θέση του υφυπουργού ή εν πάση περιπτώσει δεν θα τον είχε προτείνει καθόλου. Μα με συγχωρείτε, κυρία Χρυσοβελώνη, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, αλλά ο κύριος Καμένος τον πρότεινε και ο κύριος Καμένος σας είχε δώσει εντολή να βγάλετε σκληρή ανακοίνωση για αυτό το tweet. Γι' αυτό εδώ, θα το δούμε το tweet, ήταν αυτό. Αυτό, από εκεί και πέρα. Αυτό εδώ. Αυτό σαφέστατα και το ήξερε. Και ήταν μια, εδώ ομολογουμένως, μια αιχμηρή ανακοίνωση την οποία είχατε εκδώσει τότε. Ναι. Αυτή η ανακοίνωση εξεδόθη με εντολή του Προέδρου του κινήματος. Ο οποίος πρόεδρος και ήξερε, ας πούμε, και την αντίδραση του Δημήτρη Καμένου. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή γίνεται. Όμως το θέμα δεν είναι προσωπικό. Για αναρτήσεις το θέμα του δεν είναι προσωπικό. Καμένου. Το θέμα δεν ήταν προσωπικό. Σας ζήτησε εσάς συγγνώμη γιατί ακολούθησε. Μην το συζητήσουμε τώρα γιατί δεν αξίζει. Υπήρξε μια, από ό,τι είχατε πει, και μια έντονη αντίδραση του κυρίου Καμένου. Του Πάνου Καμένου εννοείται τώρα? Όχι, του Δημήτρη, στους διαδρόμους της Βουλής. Υπήρξε μια έντονη αντίδραση, μια ας πούμε ακατανόητη συμπεριφορά σε βάρος μου, την οποία με πάση περιπτώσει εγώ θεώρησα το γεγονός λήξα μετά την συγγνώμη την οποία ο ίδιος μου ζήτησε. Από εκεί και πέρα όμως γίνεται αναφορά σε διάφορες άλλες αναρτήσεις οι οποίες φαίνεται ότι έχουν ένα ρατσιστικό περιεχόμενο του Δημήτρη Καμένου. Ο Δημήτρης Καμένος βέβαια ισχυρίζεται ότι αυτές δεν είναι δικές του αναρτήσεις, απευθύνθηκε στον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος κατά τα δηλεγόμενα του Δημήτρη Καμένου πιστοποίησε τη βασιμότητα των ισχυρισμών του. Όμως αυτό που έχει πολύ μεγάλη κυρία σημασία μισό λεπτό, και που αποδεικνύει ότι ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων... Κυρία Χρυσοβελώνη, επειδή είναι δημόσια υπηρεσία και της αστυνομίας η υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τι πιστοποίησε, ότι δεν είναι δικός του λογαριασμός? Εγώ σας λέω ότι ισχυρίζεται. Ή ότι το έγραψε άλλος, που ξέρει. Λέει ότι ισχυρίζεται ο κύριος Καμένος. Εγώ δεν ξέρω αν είναι. Πιστοποίησε, είπε αυτά που λέει ο κύριος Καμένος. Ισχυρίζεται ο Δημήτρης Καμένος. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και που αποδεικνύει ότι ο Πάνος Καμένος δεν ήξερε τις συγκεκριμένες αναρτήσεις του Δημήτρη Καμένου είναι ότι μόλις ο Πάνος ο Καμένος πληροφορήθηκε και την αντίδραση που υπήρξε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως, χωρίς καμία χρονοτριβή, είπε ότι μέχρι ο Δημήτρης Καμένος να αποδείξει τη βασιμότητα των ισχυρισμών του και των λεγόμενων του, ότι θα πρέπει να υποβάλει την παρέτησή του. Όπως και έγινε από την πλευρά του Δημήτρη. Βέβαια, εδώ στην ανακοίνωσή του αργά το βράδυ ο κύριος Καμένος δεν λέει ότι ακριβώς ότι επιβεβαιώθηκε του λόγου του αληθές. Λέει το αντίθετο, κυρία Ξοβελώνη. Λέει ότι επικοινώνησα με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και το Μανώλη Σφακιανάκη με εντολή του οποίου η ομάδα ειδικών ήλεξε τους συγκεκριμένους λογαριασμούς χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτό χωρίς αποτέλεσμα σημαίνει. Πιστοποίησε τα λεγόμενά μου. Το άλλο δικό του δελτίο τύπου του Δημήτρη Καμένου. Ναι, είναι αργά το βράδυ, έχετε δίκιο. Ισχυρίζεται ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια σκευωρία στη βάρος του κτλ. Ξέρετε όμως από αυτό και που αποδεικνύει ότι από την πλευρά του Προέδρου του κόμματος δεν γίνονται εκδόσεις και ότι πραγματικά δεν χαρίζεται σε κανένα. Αμέσως όταν ετέθη θέμα, του ζητήθηκε όντως. Κυρία Χρυσοβελώνη, πάλι μια παρέμβαση, με συγχωρείτε. Αλλά αν αποδειχθούν ότι όλα αυτά τα tweets είναι αληθινά, τα ρατσιστικά, τα ομοφοβικά κλπ. Έχει θέση στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ και στην κυβερνητική ομάδα της πλειοψηφίας αυτό, κατά τη γνώμη μου, το είναι παρακάτω. Το ερώτημα. Ναι.
Είμαι σίγουρη ότι εφόσον αποδειχθούν αυτά τα οποία εσείς ισχυρίζεστε αυτή τη στιγμή, ότι ο πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων θα αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες, όπως πάντοτε κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, αν αποδειχθεί του λόγου το ανιθές, θα υπάρχει συνέχεια από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό μας λέτε. Σαφέστατα, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι ο πρόεδρος Καμένος αυτά δεν έχει, δεν κάνει εκπτώσεις και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Μάλιστα.